Να πούμε για την ψηφιακή κάρτα αναπηρίας, που είναι αρκετά σημαντικό και σοβαρό θέμα. Εδώ θέλω να σας πω ότι υπήρξε μια διαβούλευση με τις αρμόδιους φορείς, όπως είναι η ΕΣΑΜΕΑ και το Υπουργείο Εργασίας κλπ. Όπου η κάρτα αυτή τι θα γίνεται, είναι μια κάρτα η οποία θα λειτουργεί, την περιγράφω, όπως το φοιτητικό πάσο. Mm-hmm. Θα εκδίδεται μία φορά. Ουσιαστικά απευθύνεται στα πρόσωπα τα οποία είναι άτομα με αναπηρία. Αποδεικνύει την ταυτότητα, την ιδιότητα του κατόχου της με αναπηρία έναντι κάθε δημόσιας αρχής και κάθε τρίτου. Θυμίζω ότι τώρα ένας ανάπηρος έχει μαζί του χαρτιά, φακέλους, ντοσιέ, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε όταν πηγαίνει σε μια δημόσια υπηρεσία. Τώρα με την κάρτα θα μπορεί να εξυπηρετείτε. Αντικαθιστά οποιοδήποτε λοιπόν έγγραφο χρησιμοποιούσε μέχρι σήμερα και οι δικαιούχοι θα εξυπηρετούνται, αυτό είναι πολύ σημαντικό, κατά προτεραιότητα. Μάλιστα. Τι θα περιλαμβάνει αυτή η ψηφιακή κάρτα? Δεν θα αναγράφει ποσοστά και παθήσεις. Θα είναι κατηγοριοποιημένη σε τρία χρώματα, δηλαδή όποιος είναι αντίστοιχα με τα ποσοστά, πάμε αμέσως εδώ, ανάλογα με τα ποσοστά αναπηρίας, 50 έως 66, 67 έως 79 και 80 και άνω, η κάθε κάρτα θα έχει το δικό της χρωματισμό, θα ελέγχεται μόνο αν ο κάτοχος δικαιούται κάποια παροχή, δεν θα φαίνεται δηλαδή ουσιαστικά ο τύπος της αναπηρίας. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο θα εξυπηρετούνται οι άνθρωποι προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους, να παίρνουν τις παροχές τους και βεβαίως και το δημόσιο να ξέρει με ποιον έχει να κάνει απέναντί του, διότι θα είναι μια κάρτα η οποία θα εκδίδεται από δημόσια αρχή. Θετικό.